δεν αυτοκτόνησε. Δεν θα το έκανε, δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό μου. Είναι ανθρωποκτονία και όχι αυτοκτονία. Πυροβολήθηκε με μικρό όπλο και όχι με τον ατομικό οπλισμό. Στις 27 Ιουνίου του 2018 ο κόσμος τους γκρεμίστηκε. Ο μονακριβός γιος τους επέστρεψε στο σπίτι νεκρός. Στο στρατιωτικό φυλάκιο της ακριτικής νήσου Ρο άφησε την τελευταία του ανάσα με μια σφαίρα στο κεφάλι. Μια σφαίρα από κοντινή απόσταση, όχι όμως από το δικό του πολεμικό του φέκι, όπως τα στοιχεία της δικογραφίας και οι τεχνικές εκθέσεις από τους πραγματογνώμονες της οικογένειας καταδεικνύουν. Το τραύμα που φέρει στη δεξιά του ζυγωματική χώρα δεν έχει προκληθεί από του φέκι πολεμικό, αυτό που έχουν όλοι οι στρατιώτες στο στρατό, τύπου G3α3. Στοιχείο που μας οδηγεί ότι αποκλείουμε την αυτοκτονία ως γεγονός. Η πατρίδα μετά από 3,5 μήνες μας τον έστειλε πίσω σκοτωμένο. Και έχουμε χρέος στη μνήμη του και η πατρίδα μου και εμείς η διερεύνηση να προχωρήσει να γίνει το αυτονόητο για τη μνήμη του. Αυτό. Μετά από 5 χρόνια καταφέραμε να πάρουμε τη δικογραφία με λοιπή στοιχεία αλλά και με κάποια στοιχεία δυνατά που αμέσως μίλησαν. Η φύση του τραύματος και οι κρανιογκεφαλικές κακώσεις που δεν ήταν μαζικές πιστοποιούν όπως λένε πως πρόκειται για πιστόλι μικρού διαμετρήματος. Την ίδια ώρα χαρακτηρίζεται ως τουλάχιστον πρωτοφανές πως οι δύο ιατροδικαστές του Δημοσίου δεν διευκρινίζουν στις εκθέσεις τους που συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία το είδος του όπλου στοιχείο άκρος απαραίτητο σε ανάλογες περιπτώσεις. Χωρίς να διευκρινίζουν, και πρέπει να το τονίσουμε, αν ήταν μακρύκανο ή βραχύκανο, δηλαδή αν ήταν τουφέκι πολεμικό ή πιστόλι. Στα αντικρουόμενα στοιχεία έρχεται να προσθεθεί ακόμη ένα. Ο Μανώλης ήταν αριστερόχειρας, όμως η μοιραία σφαίρα που έκοψε το νήμα της ζωής του εισήλθε από τα δεξιά. Δεν χρησιμοποιούσε το δεξιό του χέρι, ήταν αριστερόχειρας. Ένας αριστερόχειρας να χτυπηθεί, να αυτοπυροβοληθεί στην δεξιά ζυγωματική χώρα, στο μάγουλο, με ένα μακρύκανο πολεμικό του φέκι, είναι απίθανο έως και ακατόρθωτο. Δεν πέρασε καμία σκέψη ότι ο Μανώλης μπορούσε να βάλει τέλος στη ζωή μόνος του. Ένα παιδί συγκροτημένο, ένα κανονικό παιδί ήταν ο Μανώλης. Με τη δουλειά του, με τους φίλους του, με το χαμόγελό του. Κάθε απάντηση που επιχειρούσαν να πάρουν από την πρώτη και όλα στιγμή δημιουργούσε νέες υποψίες, νέες αντιφάσεις, μεγαλύτερη σύγχυση. Όταν η μητέρα και η αδελφή του επισκέπτηκαν 2 μήνες μετά τη Ρο, αισθάνθηκαν όπως περιγράφουν πως ο αξιωματικός που τους υποδέχτηκε και τους οδήγησε στο σημείο επιχείρησε να αποδώσει ένα δήθεν καλωστημένο σενάριο που όμως έμπαζε από παντού. Περιγραφή τόσο πρόχειρη, τόσο κοροϊδία όταν πήγαμε και την πρώτη φορά, δεν πήραμε απαντήσεις. Σταθήκανε στο να μας φιλοξενήσουν, να μην μας φέρουν αντίρρηση σε κάτι ότι ζητήσαμε, ως προς το να πάμε στο χώρο, να κάνουμε ένα τρισάγιο. Εφόσον πήγαμε στο χώρο, μια περιγραφή, θα το ξαναπώ, κοροϊδία. Στη δικογραφία δεν υπάρχει φωτογραφικό υλικό από την αυτοψία του στρατού. Η Σωρός φέρεται να έχει μεταφερθεί σε 3 τουλάχιστον διαφορετικές θέσεις. Για το ακριβές σημείο που ο Μανώλης εντοπίστηκε νεκρός, η σύγχυση παραμένει, ενώ με βάση τις ένορκες καταθέσεις αναλυθείς είναι ο χρόνος θανάτου. Αυτοψία από ιατροδικαστή στη Ρο δεν έγινε ποτέ. Έχουμε χάσει στοιχεία του χρόνου θανάτου και τις θέσεις που βρέθηκε ο άτυχος Μανώλης. Όλα αυτά τα χρόνια η οικογένεια δεν σταμάτησε την προσπάθεια να φωτιστούν αυτές οι σκοτεινές πτυχές της υπόθεσης, παρότι οι πόρτες ήταν κλειστές και τα εμπόδια ανυπέρβλητα. Έδωσαν και δίνουν μια μεγάλη μάχη με ένα και μόνο στόχο. Θέλω να φτάσουμε μέχρι την αλήθεια. Θέλω να δικαιωθεί η ψυχή του παιδιού μου. Αν ακόμα δεν ακούσουν, εμείς θα προχωρήσουμε και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Είμαστε αποφασισμένοι να φτάσουμε τον κόμπο μέχρι το τέλος. Θα ήθελα να κάνω μια έκκληση στους φαντάρους που ήταν εκεί όσο μπορούν να βοηθήσουν. Αποτύχει δεν ήταν στο σημείο που είναι ο Μανώλης μου, που ήταν ο Μανώλης μου και αποτύχει δεν είναι η μάνα τους αυτή τη στιγμή να μιλά. Στο στρατιωτικό φυλάκιο της Ρο, ο Μανώλης είχε μετατεθεί μια εβδομάδα πριν το μοιραίο συμβάν.
Είχε μοιραστεί με τους γονείς και την αδελφή του πως οι συνθήκες ήταν δύσκολες. Ήλπιζε σε μια μετάθεση που την πρόλαβε ο θάνατος. Το χαμόγελο όμως δεν έσβηνε ποτέ από τα χείλη του. Το χιούμορ του δεν στέρευε. Και έτσι θα τον θυμούνται πάντα. Τι σας λείπει πιο πολύ από το Μανώλη? Το γέλιο του. Το γέλιο του. Γελάτε όμως. Δεν μπορώ να το σκέφτομαι και να μην γελάω. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ πάντα και στα όνειρά μου που έρχεται πάντα το χαμόγελο, πάντα. Πάντα αυτή η χαρά της ζωής που μετέδιδε ο Μανώλης, πάντα. Η οικογένεια του Μανώλη Τσικνάκη ζητά υπόθεση που τον περασμένο Σεπτέμβριο μπήκε στο αρχείο ως βέβαιη αυτοχειρία να διερευνηθεί από μηδενική βάση. Να αποκαλυφθεί χωρίς σκιές τι συνέβη στο ακριτικό νησί.